Εκκλησίας των Πλησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, Κύριε, Κύριε Καλήνικε, Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες, Ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον χώρο, για να εκφράσουμε ελληνικά και κόσμια την αντίθεσή μας σε ένα σχέδιο παράλογο και προσβλητικό. Παράλογο, διότι είναι πέρα από κάθε λογική σήμερα, μέσα στη βαθιά οικονομική κρίση που όλοι μας διερχόμαστε, όταν με βάναυσο τρόπο περικόπτονται οι μισθοί και οι συντάξεις των φτωχών ανθρώπων για να καλυφθούν τα κενά του κρατικού προϋπολογισμού και να πληρωθούν τα τοποκλειστικά δάνεια των κυβερνήσεών μας, ακόμη και να συζητείται η έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι μόνο το κόστος της κατασκευής, αλλά και τα έξοδα της αγοράς των χιλιάδων μηχανημάτων που θα μπορούν να διαβάζουν αυτές τις ταυτότητες. Μάλιστα, όταν σε άλλα κράτη, δίχως τα δικά μας οικονομικά προβλήματα, όπως η Μεγάλη Βρετανία, ματέωσαν τέτοιο εγχείρημα για να γλιτώσουν άσκοπα έξοδα. Και να αναλογιστείτε ότι η οικονομική παράμετρος, αν και πολύ σημαντική, είναι η τελευταία σε σημασία. Πιο σημαντικό είναι ο ενταφιασμός της προσωπικής ελευθερίας του κάθε ενός από εμάς, μέσω της συνεχούς ηλεκτρονικής μας αστυνομέσεως. Γι' αυτό, εκτός από παράλογο, το χαρακτηρίσαμε και προσβλητικό, διότι προσβάλλει την θεόστοτη ελευθερία μας. Διότι, αν επιχειρηθεί να τοποθετηθεί μικροηλεκτρονικό κύκλωμα, μικροchip, μάλιστα της τεχνολογίας που λειτουργεί με ραδιοσυγνότητες, θα μπορούν όσοι έχουν τα κατάλληλα μηχανήματα να διαβάζουν τις ταυτότητές μας και εξ αποστάσεως και ακόμη παρά τη θέλησή μας. Η Ελλάδα τότε θα μεταβληθεί σε μια μεγάλη φυλακή και εμείς σαν κατάδικοι, αλυσοδεμένοι με ηλεκτρονικά δεσμά, θα περιφερόμαστε μέσα σε αυτή τη φυλακή με τις κινήσεις μας όλες να καταγράφονται ηλεκτρονικά. Ακόμη πιο εφιαλτικό φαντάζει το σενάριο να μπορούν κακόβουλοι άνθρωποι, γνώστες της τεχνολογίας και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ακόμη και να τροποποιούν τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα στο μικροchip. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει αν εκεί που περπατώ στον δρόμο αμέριμνος και περνώ δίπλα από έναν κακοποιό που διαθέτει το κατάλληλο μηχάνημα, αν αυτός λέγω επέμπει και αλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητάς μου με αυτά ενός καταζητούμενου τρομοκράτη. Αν πάλι πιο κάτω οι ιδιοκτικές αρχές με τα κατάλληλα μηχανήματα και αυτοί διαβάσουν την παραποιημένη ταυτότητά μου, θα με θεωρήσουν ως το καταζητούμενο και θα αρχίσουν να με καταδιώκουν και μπορεί να κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή μου. Έφερα ένα απλό υποθετικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε το μέγεθος του κινδύνου. Ένας άλλος κίνδυνος είναι αν η ηλεκτρονική ταυτότητα συνδεθεί με τη λεγόμενη φοροκάρτα, στην οποία θα γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών μας χάρη διευκολύνσεως, αντί της συλλογής αποδείξεων κατά τις αγορές διαφόρων αγαθών ή υπηρεσιών. Τότε υπάρχει ο κίνδυνος της δημιουργίας βάσεων δεδομένων για την καταγραφή των αγοραστικών μας προτιμήσεων και κατά συνέπεια των γενικότερων απόψεων και φρονημάτων μας περί διαφόρων ζητημάτων. Εάν επί παραδείγματι οι κρατικές αρχές γνωρίζουν τι εφημερίδες ή τίτλους βιβλίων προτιμά κάποιος να διαβάζει, γίνονται εμέσως γνωστά και τα πολιτικά του φρονήματα, καθώς ίσως και οι κοινωνικές και θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Ακόμη, η ηλεκτρονική καταγραφή της αγοράς εισιτηρίων για τα μέσα μεταφοράς και καυσίμων για τα οχήματά μας από πρατήρια κατά τις διαδρομές καθιστά φανερή στις αρχές και όσους μπορούν να υποκλέψουν τα δεδομένα αυτά και κάθε μας κίνηση. Γεννάται συνεπώς το ερώτημα, εάν η κυβέρνηση προετών απαγόρευσε την αναγραφή του
του θρησκεύματος στις αστυνομικές μας ταυτότητες, χάρη της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μας. Πώς τώρα θέλει να επιβάλλει την ηλεκτρονική καταγραφή τόσων άλλων στοιχείων? Έχοντας αυτά υπόψη, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των Χριστίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και αφού ζήτησε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του νέου δελτίου ταυτότητος, εδήλωσε ταυτοχρόνως και την αντίθεσή της στην περίπτωση αφενός που υπάρχει καθιονδήποτε τρόπο ο δυσόνιμος αριθμός του Αντιχρίστου σε αυτά και αφετέρου στην ύπαρξη του μικροηλεκτρονικού κυκλώματος που προαναφέραμε. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμη με νόμο τα χαρακτηριστικά τα οποία θα έχει η νέα ταυτότητα και ότι προσανατολίζονται στην μη ύπαρξη δακτυλικού και ηλεκτρονικού αποτυπώματος σε αυτή. Συνεπώς, η αντίδρασή μας είναι επιβεβλημένη, ώστε να ματαιωθούν τα παράλογα αυτά σχέδια ήδη από τώρα, πριν γίνει η όποια νομοθετική ρύθμιση. Ας μην μας διαφύγει όμως ότι με αγρυπνία και προσευχή οι κάτοικοι της Κεσάριας ανέτρεψαν τα σχέδια του παραβάτου αυτοκράτορος. Με νηστεία και μετάνοια κατόρθωσαν οι μνευίτες να αποτρέψουν καταστροφή της πόλης τους. Γι' αυτό ας στραφούμε προς τον Κύριό μας με νηστεία και προσευχή και ας επιστρέψουμε εν μετανοία προς Αυτόν, ζητώντας την άνωθεν βοήθεια για την αποτροπή των σχεδίων κατά στρατηγήσεως της Θεοτόπου ελευθερία μας. Αμήν. Και ελπίζω.